Μέσα, μέσα. Όχι μπροστά εδώ, μέσα. Καθίστε αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από το βιβλίο Ισαΐας, ο προφήτης, κεφάλαιο λάμπτα δέλτα, 34 κεφάλαιο, λάμπτα δέλτα κεφάλαιο, 34 κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 645, κεφάλαιο λάμπτα δέλτα, 34 κεφάλαιο και εδάφιο 16. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε, ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού. Διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασε εις αυτά με στάθμην εκείνη την γη. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα. Από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικίεν αυτή. Η έρημος και η άνυδρος θέλουσι νεφρανθεί δι' αυτά. Και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν. Η τιμή του Καρμήλου και Σαρών οι τόποι ούτοι θέλουν συνειδεί τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβημένους στην καρδία, ισχύσατε μη φοβήστε, ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τα εκδικήσεως, ο Θεός με τα ανταποδόσεως, αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι, διότι εν τη ερήμο θέλουσι αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν την κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θέλουσι περιπατεί εκεί. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θέλουσι επιστρέψει και ελθεί εν αλλαλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και φροσύνη θέλουσι απολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλει φύγει. Αμήν. Είναι γραμμένο, αγαπημένα μου αδέλφια, και η γραφή δε δύναται να αναιρεθεί, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουσι ελθεί καιρή κακή. Διότι οι άνθρωποι θα είναι πάντοτε εκ της απιστίας αυτών με κάλυμα, με αδυναμία να γνωρίσουν το Λόγο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, τη χάρη, το έλεος και τη σωτηρία του Κυρίου. Οι άνθρωποι θα ζουν σε έρημο και άνυδρο τόπο όπου δροσιά, χάρης και έλεος θα απουσιάζει. Και σε αυτόν τον τόπο θα κυριαρχεί η ερημιά τους και η μοναξιά τους. Με λύπη και με στεναγμό θα διάγουνε. Θα ζουν το βίο αυτό και θα υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους καιρούς κακούς στον κόσμο αυτό τα χέρια τους και χαυνομένα και εξαντλημένα δεν θα έχουν δύναμη να κρατήσουν τίποτα. Τα πόδια τους παραλελειμμένα και κλονιζόμενα δεν θα τους στηρίζουνε. Με αποτέλεσμα όρασης Θεού καμία. Τυφλοί τυφλούς θα οδηγούνε. Ακοή της φωνής του Θεού ουδεμία.
ότα κοφών θα έχουν και λόγια παρηγορητικά, ενισχυτικά, ευλογίας δεν θα μπορούν να εξέρχονται από το στόμα τους. Μογύλαλοι, μουγή θα είναι στα πράγματα τα καλά. Ακάθαρτοι, βρωμεροί, διεστραμμένοι θα τριγυρίζουν ανάμεσα στους ανθρώπους διεκδικώντας την αμαρτία στο πλήρες. Και ο διάβολος θα βασιλεύει ανάμεσα στους απίστους, καθώς απίστων όντων ετύφλωσε το νου και δεν μπορούν να δουν την αποκάλυψη και τη χάρη του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά και τα δαιμόνια θα κατασπαράζουν αυτούς σαν θηρία αρπακτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε μέσα στην οικουμένη αυτή, μέσα στη ζωή αυτή, σε όλες τις χώρες, αλλά και σε όλες τις πόλεις, αλλά και σε όλα τα χωριά, αλλά και σε όλες τις συγγένειες, αλλά και σε πολλές οικογένειες τριγύρω μας. Δυστυχία, λύπη, πόνος, στεναγμός, ταλαιπωρία, βασανισμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση έρχεται ο αψευδής, θεόπνευστος και ευλογημένος λόγος του Θεού να μας προτρέψει τι να κάνουμε. Σεις όμως, σεις που έχετε πίστη Θεού, σεις που εμπιστεύεστε το Λόγο του Θεού, που εμπιστεύεστε την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σεις ζητήσατε και θα βρείτε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε όλα αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα και τα οποία εξάπαντος θα λάβουν χώρα και θα πραγματοποιούνται τόσο έξω μέσα στην ανθρωπότητα όπου άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και σατανάς, και ευχαριστούμε το Θεό όλα θα λάβουν χώρα και θα γίνουν πραγματικότητα και έξω από τον κόσμο, μέσα στην Εκκλησία, όπου βασιλιάς της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί το στόμα του Κυρίου προσέταξε πάντα ταύτα και το Πνεύμα του Θεού το Άγιο θέλει εκτελέσει. Γιατί αυτός προσδιορίσε τα πάντα προκαταβολής κόσμου, προγνώρισε, προώρησε, εκάλεσε, δικαίωσε και εν τέλει εδόξασε. Αυτός είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Και αυτός προσδιορίσε τη γη της ευλογίας και αυτός ετοίμασε κληρονομιά στους ανθρώπους τη γη της ευλογίας. Κάποτε κάποιος επιφανής Έλληνας είπε «Μόνο το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα» και ήταν σωστό αυτό που είπε. Το είπε το 1825 περίπου, ή 30, όταν η Ελλάδα απέκτησε καταρχάς την ανεξαρτησία της, περιορισμένη και σε περιορισμένο χώρο. Όμως αυτός το είπε γιατί διάβαζε τη Γραφή. Και εμείς το λέμε γιατί διαβάζουμε τη Γραφή. Η σωτηρία έρχεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Η σωτηρία έρχεται όχι μόνο σε μας, αλλά αρχίζει από μας που παίρνουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Και δεν τελειώνει εκεί, αλλά επεκτείνεται η Βασιλεία του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού. Και έτσι παίρνοντας στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, ζητώντας και εξητώντας μέσα από το Λόγο του Θεού τις βουλές του Θεού, γιατί καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός, όχι μόνο για μας,
Και για μας βεβαίως καλές βουλές βουλεύετε, αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Και ψάχνει να βρει ο Θεός έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, ώστε να ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Ψάχνει να βρει ο Θεός, ψάχνει αδερφοί, ψάχνει να βρει ο Θεός έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι κατά την καρδία του Θεού, για να πράττει πάντοτε πάντα τα θελήματα του Κυρίου. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι ευθεία ενώπιον του Θεού, ειλικρινής ενώπιον του Θεού. Και ψάχνει να βρει εν τέλει έναν άνθρωπο για να τον επισκεφθεί, να του καθαρίσει την καρδιά με το λόγο του, με το λουτρό του ύδατος που είναι ο λόγος του Κυρίου, να του αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες όταν πιστέψει με το αίμα του Ιησού Χριστού ο παντοδύναμος Θεός, να τον αναγεννήσει, να τον προσθέσει δια του Ιησού Χριστού μέσα στην εκκλησία του, να τον δικαιώσει, να τον ελευθερώσει, να τον καταρτήσει, έναν άνθρωπο στο θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και είναι ικανός ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου με έναν άνθρωπο να γκρεμίσει την απιστία των ανθρώπων, να γκρεμίσει τα τείχη και τα κάστρα του διαβόλου, γιατί αυτό είναι το έργο του Χριστού, να καταστρέφει τα έργα του διαβόλου, και με έναν άνθρωπο να ελευθερώσει και τους δικαίους εχμαλωτισθέντας. Με έναν άνθρωπο να έλθει την έρημο και την άνυδρο των ανθρώπων να την καταστήσει ευλογία, και την ερημιά και τη μοναξιά του ανθρώπου να τη γεμίσει λουλούδια όμορφα και ευωδιαστά. Τα χέρια τα παρελιλμένα, τα χέρια τα κεχαυνωμένα και τα γόνατα τα παραλελιμένα, και τους ανθρώπους με φοβισμένη καρδιά από αγωνία και αδυναμία μακριά από το Χριστό, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω με έναν άνθρωπο να πλημμυρίσει δύναμη Πνεύματος Αγίου τη ζωή τους. Και τότε τα μάτια αυτών των ανθρώπων, τους οποίους ελευθέρωσε ο Χριστός, και είναι πραγματικά ελεύθεροι, θα ανοιχθούν και θα βλέπουν. Θα βλέπουν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θα βλέπουν τη δόξα του Θεού. Θα βλέπουν την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Ιησού Χριστού, την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τα αυτιά τους. Όταν πεπαιδευμένων, καθώς θα θέσει ο Χριστός εντός τους, θα ακούνε σε λεπτομέρειες τα γλυκά ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θα καταλαβαίνουνε την ένδοξη παρουσία του Θεού. Και ο πρώην Μογύλαλος και Άλαλος, πληστής Πνεύματος Αγίου, θα λαλεί γλώσσες αγνώριστες και εν τέλει θα λαλεί λόγια Θεού αληθινά δια Πνεύματος Αγίου. Ακάθαρτος δεν θα υπάρχει. Και ο Λέων ο οριόμενος, ο διάβολος και ο σατανάς,
και τ' άγρια θηρία της γης, τα δαιμόνια και τα τελώνια θα βλέπουν το φως που είναι ο Θεός και θα χάνονται μέσα στο σκοτάδι το εξώτερο. Και τότε οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουνε και θα έλθουνε με δοξολογία και αλλαλαγμό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού την Αγία. Λύπη και στεναγμός δεν θα υπάρχει, αλλά χαρά, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, διαπνεύματος Αγίου θα πλημμυρίζει την καρδιά των πρώην δεδεμένων, εχμαλωτισμένων, απολυμένων και απίστων, τον οποίον ο διάβολος είχε τυφλώσει το νου για την απιστία τους. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί υπάρχει ο Κύριος όλων των δυνάμεων που δένει το διάβολο, ελευθερώνει τους δικαίους εχμαλωτισθέντας και επεκτείνεται η Βασιλεία των Ουρανών με τη βοήθεια ενός ανθρώπου, ο οποίος πήρε απόφαση να ζητήσει μέσα από το Λόγο του Θεού και να βρει ότι είναι και γραμμένο τις υποσχέσεις του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Χάριν ενός ανθρώπου που πήρε απόφαση να διαβάζει, να μελετάει το Λόγο του Θεού, γνωρίζοντας ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα και δημιουργεί εκ των απίστων σκεύη τιμίας χρήσεως, στα οποία, τα οποία αφού καταρτήσει, αφού αποκαλύψει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, αφού τους χαριτώσει, τους χρησιμοποιεί για τη δόξα του, κατοικώντας μέσα σε αυτούς. Και τότε δεν είναι αυτοί που εργάζονται, που κηρύττουνε, που ομολογούνε, αλλά είναι η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα τους. Γιατί έγιναν, γίνονται κατοικητήρια, από κατοικητήρια των δαιμόνων, κατοικητήρια του Κυρίου των δυνάμεων. Η τέλεια μεταστροφή, η πλήρης αλλαγή. Ακριβώς ό,τι έκανε ο Χριστός με έναν διώκτη της Εκκλησίας, τον Σαούλ, τον οποίον εξέλεξε, αν και ήταν άπιστος, τυφλός, κουφός, άλαλος και μογύλαλος, με αγωνία, θυμό και πνέον μένεα εναντίον της Εκκλησίας, όμως ο Χριστός τον επισκέφθηκε, τον άλλαξε, έκαμε τέλεια αλλαγή και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, από τον έναν που λέγεται Παύλος, δούλος Θεού, δούλος Χριστού, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, κατά τη θέληση του Θεού, ο Χριστός γκρέμισε αμέτρητα κάστρα του διαβόλου. Σ' όλη τη γνωστή τότε οικουμένη, γκρέμισε όλα τα επιτεύγματα του διαβόλου, είτε μέσα από την ειδωλολατρεία της εποχής εκείνης,
είτε μέσα από τους θρησκευόμενους με θρησκευόμενη αμαρτία, υποκρισία της εποχής εκείνης. Έναν άνθρωπο έψαξε ο Χριστός και τον βρήκε. Και τον βρήκε ανάμεσα σε αυτούς που ζητούσαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Έψαγναν αλλά δεν έβρισκαν. Που διάβαζαν το Λόγο του Θεού αλλά δεν καταλάβαιναν. Αλλά ο Θεός γνώρισε ότι αυτός που ενδιαφέρεται θα γνωρίσει, γιατί ο Θεός θα του αποκαλύψει. Και το μήνυμα σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένας άνθρωπος. Με έναν άνθρωπο ο Χριστός μπορεί να κάνει σημεία τεράστια, μεγαλεία, με μία προϋπόθεση, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και δεν λέω έναν άντρα, λέω έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, αν πάρει απόφαση να έχει στα χέρια του, στην καρδιά του, στη ζωή του, το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι πραγματικά η δύναμη του Θεού που γκρεμίζει τα έργα του διαβόλου και σώζει κάθε έναν που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και η πίστης είναι και αυτή δώρο Θεού. Ο Θεός ανοίγει την καρδιά των ανθρώπων να ακούνε με προσοχή τα λόγια του Κυρίου, γιατί η καρδιά των ανθρώπων είναι κλειστή μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων να ακούνε. Και όσοι ακούσουν και δεχθούν, σε αυτούς ο Χριστός ενεργεί. Ενεργεί με έλεος, με χάρη, με δύναμη, με αποτελέσματα και καρποφορία μεγάλη. Αμήν. Να ψάλουμε τον